Σιγά θα το μάθουμε και τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης και δεν θα κάνουμε λάθος. Κυρίες και κύριοι, μάλλον είναι από τις λίγες εκδηλώσεις τις οποίες παρευρίσκουμε όπου οι υποτιθέμενοι, αυτοί που θα μετέχουν στις εκλογές, είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που πραγματικά παρευρίσκονται για ένα συνέδριο. Πριν από 30-40 χρόνια, αν μιλούσαμε για τουρισμό στη Θεσσαλονίκη, προφανώς θα ήταν ένα από αυτά που λέμε το άλλο με το δωδό, το γνωρίζεις. Γιατί συνήθως όσοι ξένοι και όχι γενείς ερχόταν στη Θεσσαλονίκη, ήταν λόγω της Διεθνούς Έκθεσης, είδα και το Μπορσική Δικάπου, ή λόγω των εκδρομών των Λυκείων, ή για προσκυνηματικό τουρισμό στον Άγιο Δημήτρη. Σήμερα προφανώς ο τουρισμός έχει αλλάξει, αλλάξαμε κι εμείς και πολλά ακόμη θα αλλάξουν. Τα τελευταία χρόνια είναι ένας τουριστικός προορισμός ο τόπος μας. Κάθε χρόνο βεβαίως που περνάει γίνεται σημαντικότερος και εξελίσσεται. Στον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης χτίζουμε το αναπτυξιακό μέλλον αυτού του τόπου σε αυτό τον άξονα του τουρισμού. Και νομίζω ότι τουλάχιστον γνωρίζουμε όλοι ότι το μοναδικό αναπτυξιακό εργαλείο που έχει το απόλυτο θετικό πρόσημο είναι ο τουρισμός. Στα χρόνια της κρίσης το 2009 και μετά είναι ο μόνος λοιπόν χώρος με θετικό πρόσημο. Από τα στατιστικά που επεξεργαστήκαμε στον Οργανισμό Τουρισμού θα καταλάβουμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένας επιπλέον χειμερινός τουριστικός προορισμός και αυτό βεβαίως χαροποιεί όλους μας, γιατί βάλαμε πολύ νερό στα αυλά και ως ότου να τα καταφέρουμε πολλοί φορείς που συνεργαστήκαμε και φαίνεται να έχουμε βγει, όπως προαναφέρθηκε, από το στερεότυπο του καλοκαιρινού τουρισμού, που ούτως ή άλλως η Θεσσαλονίκη δεν ήταν και ποτέ ο απόλυτος καλοκαιρινός τουριστικός προορισμός, αλλά ένας ενδιάμεσος σταθμός. Έχουμε πολλούς επισκέπτες χειμερινή περίοδο και η Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνει αυτό που με πολύ καμάρι λέμε όλοι, ότι είναι ένα συρταρωτό μυθιστόρημα με πολλές και ανεξάντλητες ιστορίες που γοητεύουν τον ταξιδιώτη. Πάρα πολλές δυνατότητες, τόσες πολλές μορφές τουρισμού, όπου ελάχιστες πόλεις στην Ελλάδα έχουν επιδείξει, και βέβαια δεν είναι καμία άλλη πόλη ανταγωνιστής της Θεσσαλονίκης σε αυτό το κομμάτι, γιατί όλοι μας είμαστε Ελλάδα. Όμως η Θεσσαλονίκη έχει απόθεμα για πολιτιστικό, εκπαιδευτικό τουρισμό, πόλη UNESCO, 15 μνημεία, κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός, προσκυνηματικό τουρισμό, αθλητικό τουρισμό, εκθεσιακό τουρισμό αναψυχής, προσφέρεται για οικογενειακό τουρισμό, city break. Εκτιμώ ότι οι καλύτερες χρονιές του τουρισμού της Θεσσαλονίκης είναι μπροστά μας και νομίζω ότι ο στόχος για 5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις το χρόνο μέσα στην επόμενη πενταετία δεν είναι ένας στόχος ανέφικτος. Η ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως είναι το γνωστό το Airbnb, είναι δυναμική. Αρκεί οι κανόνες να είναι πολύ στιβαροί και κανονικοί, έτσι όπως θα πρέπει, για να βοηθήσει όλους τους υπόλοιπους που ασχολούνται με τις διανυκτερεύσεις γενικότερα των τουρισμών. Στον τουρισμό, μεγάλο ενδιαφέρον παρατηρείται για το real estate. Τα ξενοδοχεία μας που είναι ψηλά στην ευρωπαϊκή βαθμολογία και φέτος, και νομίζω ότι μετά την ολοκλήρωση και των έργων που διακαώς περιμένουμε, αεροδρομίου και λιμανιού, προφανώς και το μετρό, αλλά και όλες τις παρεμβάσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα είμαστε ως πόλη και ως τουριστικός προορισμός περισσότεροι έτοιμοι απέναντι στο μέλλον. Τι περιμένουμε? Η Θεσσαλονίκη στον τουρισμό προετοιμάζεται για αυτόν τον ταξιδιώτη που είναι τεχνολογικά καταρτισμένος, ψηφιακά ενημερωμένος για την πόλη και ο οποίος έρχεται από εκεί που πολλοί λένε τις νέες αναδυόμενες αγορές. Η εικόνα που έχει ο τουρίστας του μέλλοντος προφανώς θα είναι αυτό που βλέπουμε όσοι ταξιδεύουμε. Με ένα κινητό, ένας άνθρωπος με ένα κινητό στο χέρι θα θέλει να ζήσει μοναδικές εμπειρίες, δεν θα έρχεται τόσο με τα group, αλλά θα θέλει το δικό του τουρισμό να τον κάνει και να τον γευτεί έτσι όπως ο ίδιος θα επιλέξει και όχι όπως προσφέρεται για τους πολλούς. Και αυτό βλέπουμε να γίνεται. Οι περισσότεροι τουρίστες πλέον, οπουδήποτε στον κόσμο, χρησιμοποιούν τις έξυπνες συσκευές για να σχεδιάσουν διακοπές. Το πώς θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς, πώς θα οργανώσουν το ταξίδι, πώς θα ψωνίσουν, θα καταναλώσουν, θα κλείσουν εισιτήρια για διάφορες εκδηλώσεις και φυσικά θα πληρώσουν για τις υπηρεσίες που θα απολαύσουν στην πόλη που θα επισκεφτούν. Έξυπνοι τουρίστες που χρησιμοποιούν την έξυπνη τεχνολογία ακόμη και για να πάνε σε ένα συγκεκριμένο χώρο διασκέδασης, για να έχουν την δική τους ξεχωριστή εμπειρία συμμετέχοντας σε ένα μουσικό γεγονός, σε ένα συγκεκριμένο αθλητικό γεγονός, όπως για παράδειγμα ο 14ος Διεθνής Μαραθώνιος Δρόμος Μέγας Αλέξανδρος, που στις 14 Απρίλη θα λάβει χώρα σε εμάς. Ένα γεγονός που έχει πλέον φύγει από τα στενά όρια όχι της Ελλάδος, αλλά της Ευρώπης, ένα παγκόσμιο γεγονός που προσελκύει
πολλούς ξένους αθλητές, αλλά και ξένους που θέλουν πλέον την εμπειρία. Στοχεύουμε και σε ένα πολύ μεγάλο ναυταθλητικό γεγονός, αλλά στοχεύουμε. Δεν το έχουμε κατακτήσει ακόμη και ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή αυτός ο Θερμαϊκός, που χαιρόμαστε να τον βλέπουμε πανιά μικρών σκαφών στα πιτσιρίκια που έχουν οι ναυτικοί ιστιοπλοϊκοί όμιλοι, κάποια στιγμή να στολιστεί και διαφορετικά. Θα το επιδιώξουμε. Κυρίαρχο συστατικό των τουριστών του μέλλοντος είναι το ταξίδι εμπειρία. Συμμετοχή με τη χρήση της τεχνολογίας και κυρίως του διαδικτύου. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια στην ψηφιακή προβολή της Θεσσαλονίκης με το πόρταλ thessaloniki.travel που μιλά 6 γλώσσες. Με ισχυρή παρουσία στα social media, καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές όπως το VR Θεσσαλονίκη, το VR Θεσσαλονίκη UNESCO, Mobile Θεσσαλονίκη που έχουν στόχο την τουριστική Θεσσαλονίκη ως έξυπνο προορισμό και που ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές απαιτήσεις των ταξιδιωτών και θέλει με αυτόν τον τρόπο να γίνει περισσότερο ελκυστική. Στοιχεία που επεξεργαστήκαμε στον Οργανισμό Τουρισμού λένε ότι σε 10 χρόνια ο πληθυσμός αυτών που θα έχουν τις οικονομικές δυνατότητες και θα ενδιαφέρονται για ταξίδια και τουρισμό θα φτάσει στα 4,9 δισεκατομμύρια και το μεγαλύτερο ποσοστό τους θα προέρχεται από την Ασία. Πρέπει να προσέξουμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Να βελτιωθούμε, να αναπτύξουμε συνέργειες, αυτό που προσπαθεί διακαώς να πετύχει και εν μέρη το έχει πετύχει ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής. Φιλοσοφία, στόχο, οργάνωση και προγραμματισμό στον τόπο μας. Πολιτικές εντάσεις, κοινωνικές ταραχές, τρομοκρατία, εγκληματικότητα είναι αυτά που θα απειλήσουν το τουριστικό μέλλον. Και ευτυχώς πολλά από αυτά δεν τα έχει ο τόπος μας. Μακάρι και η εγκληματικότητα που τώρα τελευταία φαίνεται να ξεφεύγει λίγο, να περιοριστεί με τη βοήθεια της αστυνομίας και των δημοτικών αστυνομικών. Σε ορισμένες περιοχές ίσως να εμφανιστεί κορεσμός του σημερινού τουριστικού μοντέλου. Κάτι τέτοιο φαίνεται σε κάποιες περιοχές που βάζουν και εισιτήριο για να μπουν γιατί θέλουν να διασωθούν. Εμείς νομίζω στη Θεσσαλονίκη δεν θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο του κορεσμού γιατί η Θεσσαλονίκη έχει πολλές εναλλακτικές δυνατότητες. Ο καλός ο υγιεινός τρόπος ζωής, η καθαρή πόλη, ευελπιστούμε να γίνει καθαρότερη. Η ατμόσφαιρα, ο καθαρός θερμαϊκός, καλό φαγητό, καλοπέραση, εμπειρίες και τα μεγάλα events, η προσαρμοστικότητα στις αλλαγές είναι αυτά που θα ξεπηδήσουν περισσότερο από τα συρτάρια του τουριστικού μας μέλλοντος και η Θεσσαλονίκη θα πρέπει για τα επόμενα χρόνια να είναι σε εγρήγορση, να παρακολουθεί τις αλλαγές της τάσης και βεβαίως το βασικότερο είναι να προσπαθεί να προλάβει και όχι να την προλάβουν οι εξελίξεις. Καλή δύναμη στο συνέδριο και ειλικρινά τα αποτελέσματα να βοηθήσουν όλους μας, ώστε ο τόπος μας να γίνει ακόμη πιο ελκυστικός. Σας ευχαριστώ. Μπαίνουμε λοιπόν στον κύριο κορμό του συνεδρίου. Η τεχνολογία δεν αποτελεί απλά μονόδρομο τουριστικής ανάπτυξης. Έχει αλλάξει, θα αλλάζει και στο μέλλον άρδιν το τοπίο της τουριστικής αγοράς. Έχουμε διακεκριμένους ομιλητές στο επόμενο πάνελ στην αιχμή του δόρατος της τεχνολογίας. Καλό λοιπόν στο βήμα τον κύριο Κωνσταντίνο Λίβανο, της Aruba Territory Manager της Hewlett Packard Enterprise, τον κύριο Ανδρέα Ταπραντζή, CEO της Avis, τον κύριο Θάνο Πασχάλη, CEO της Ελληνέρ και τον κύριο Γιώργο Φάσα, καθηγητή του American College of Thessaloniki. Συντονισμό στο πάνελ θα κάνει η κυρία Ραλιό Λεπίδου, δημοσιογράφος και δημιουργός του cabusiness.gr. Θυμίζω και παρακαλώ τους ομιλητές να τηρούν τους χρόνους. Στο τέλος αυτού του πάνελ θα μπορεί το κοινό να κάνει ερωτήσεις. Παρακαλώ, σε περίπτωση ερωτήσεων από το κοινό, να συστήνεστε και η ερώτηση να είναι ερώτηση και όχι τοποθέτηση. Ευχαριστώ.